με πολύ ωραίο τάκλιν. Έχει καλό πλασέ από εκεί ο Πέλκας. Η μπάλα σκάει στο χορτο, λίγο έλειψε να ξεγελάσει τον Ονάνα. Για την ακρίβεια ξεγέλασε τον Ονάνα, όχι τόσο όσο θα ήθελε ο Πέλκας, γιατί από την επέμβαση του τερματοφύλακα του Άγιαξ η μπάλα πήγε κόρνερ. Δείτε εξαιρετικό τάκλιν πάνω στον Ματραούι. Παίρνει την μπάλα, δεν έχει πολλές επιλογές, είναι η αλήθεια. Βλέπετε μόνο ο Άκπον που είναι κλεισμένος. Από εκεί το δεν πέρασε η μπάλα. Κατάλαβε ο Μπλίντ και έκοψε, αλλά ο Πέλκας με το πείσμα του κέρδισε. Η πάσα για τον Άκμουμ δεν έφτασε, αλλά έφτασε στον Πίσεσβαρ. Έχει χώρα για το σούτ ο Πίσεσβαρ! Γκολ ο Ντιέγκο Πίσεσβαρ! Στο 23 ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ πρόκρισης, γκολ προβαδίσματος στο Γιόχαν Κρόιφαρένα. Καταπληκτικό τελείωμα με το εξωτερικό, χωρίς κανένα δισταγμό. Ο Νάνα έμεινε να κοιτάει την μπάλα. Άγιαξ ΠΑΟΚ 0-1 στο 23. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ το πανηγύρισαν τόσο όσο και επιστρέφουν για να λάβουν θέσεις. Δείτε ξανά, ο Πέλκας επιμένει, κλέβει την μπάλα από τον Μπλίντ. Η σέντρα για τον Άκμουμ δεν είναι ακρίβειας, αλλά παίρνει το rebound ο Πίσεσβαρ. Το σκέφτεται λίγο να πασάρει στα άκρα στο Γιανούλη που έχει ανέβει. Βλέπει την τρύπα ανάμεσα στους δύο παίκτες του Άγιαξ. Εκτελεί με το εξωτερικό. Δεν έχει καλό οπτικό για το πόσο αυστηρή είναι αυτή η απόβαση ή αν έχει δίκιο ο Πόουσεν. Εδώ θα δείτε, κάνει το σούτο ζύγες, διώχνει ο Πασχαλάκης και έρχεται άτσαλα, χωρίς λόγο και αιτία, με τέτοιο τρόπο. Στο 32 Tadić απέναντι στον Πασχαλάκη. Τελείω Tadić, το πιάσε ο Πασχαλάκης. Ο Νέρε γυρίζει, έδιωξε, πολύ ωραίο Βαρέλα. Διαμαρτύρεται ότι είναι απογοητευμένος. Ναι, το έκανε. Φεύγει ο Tadić, αυτή τη φορά στο κέντρο. Ο Άγιαξ ισοφαρίζει στο 43 σε 1-1. Δεν υπάρχει κανένας λόγος απογοήτευσης για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς ήταν mission impossible να μην βάλει ο Άγιαξ γκολ εδώ. Έβαλε ένα. Το σημαντικό είναι ότι έχει βάλει. Η κεφάλια. 2-1 ο Άγιαξ. Να έχουν πάει και να κρυάζουν τον Πόουσεν. Εδώ φαίνεται το τελευταίο replay, μια επαφή που τα λιαφήκω με τον Μάτος, αλλά δεν είναι. Θα έπρεπε να το έχουμε δει από νωρίτερα το replay για να έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Για να δούμε. Και εδώ φαίνεται η πτώση του Μάτος. Ούτε από εδώ μπορώ να καταλάβω, ούτε. Νομίζω ότι εδώ εξαντλεί την αυστηρότητά του. Στο 85 ο Τσάτιτς, 3-1. Απ' τη μία ο Μασχαλάκης, απ' την άλλη μπάλα. Τώρα πια όλα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα. Μαζί του να το κάνει 3-2 εδώ ή εδώ το κάνει 3-2. Ο Ντιέγκο Πίσεσβαρ, αλλά το ακυρώνει ο βοηθός. Ή δεν το ακυρώνει. Έχει μείνει καρφωμένος ο βοηθός, δεν έφυγε για τη σέντρα, αλλά δεν ξέρω αν έχει μείνει καρφωμένος επειδή. Όχι, το μετράει το γκολ κανονικά. Θα μετρήσει κίτρινη κάρτα. Και είχε μείνει καρφωμένος γιατί είδε τον τσαμπουκά ανάμεσα στον Ονάνα και τους παίκτες του ΠΑΟΚ για την μπάλα. Σωστά. Εδώ, αν πρόλαβα να δω καλά, μας έδειξαν και το σούτ του νωρίτερα του Άκπομ. Στη συνέχεια. Ο Μπίσε Βαριμπάλα δεν βρίσκει πουθενά, δικό του είναι και το δεύτερο γκολ. Έσκυψε ο Βαρέλα.